Να το λέω και το φιλαράκι μας. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ο Γιάννης λοιπόν ο Νιάκας. Ένα πρωινό έτσι μεσημεριανό μάλλον συνεφιασμένο. Με θα έλεγα εντάξει έχει έναν αέρα κοζανίτικο. Καλός είναι ο καιρός. Θα μας πετάξει τώρα στα χτιά πουλιά να τα δούμε και μέσα στη συννεφιά επιτέλους. Επιτέλους μια ζωή γαλανάδα. Πάμε για να κοφύγαμε, ναι, ναι. Έχει από ό,τι βλέπω για κάτι σουλουπάκια. Δεν πειράζει όμως. Τα πουλιά λογικά θα φύγουν προς τα κάτω. Δηλαδή όπως κοιτάζει τώρα η κάμερα. Χειμωνιάτικη ημέρα. Κρύο έχει. Και θαυμάστε τώρα. Του έχω δώσει ρητή εντολή 2-3 φορές στη σημεία και μετά κάτω, ναι. Και μου το υποσχέθηκε. Μου λέει μπανάνι μόνο στην εκκίνηση. Λοιπόν, αυτό ήταν. Εγώ αφήνω ακόμα πλάνο. Εντάξει, θα αρχίσουμε και πηγαίνουμε κοντά τώρα. Θα πάθετε και πλάκα, έτσι. Μιλάμε για Περιστέρια τώρα εδώ. Δεν το είπα τυχαία. Ότι θα δείτε εικόνες, εικονάρες. Κοιτάξτε, κάτσε. Ακόμα στον Ευρυγόνιο θέλω. Να δείτε λίγο το άπλωμα. Κοιτάξτε πού έχουν φτάσει. Κάτω, 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 κάτω. Και ακόμα πάνε. Φοβερό Σκόρπιο. Και εκεί τώρα έχουμε τέτοια. Να έχουμε φτερά. Λαλά. Λοιπόν, αφήνω τα μακρινά για να ξεκινήσω την ομάδα από εδώ. Να ανοίξουμε την αυλαία μας με αυτό να δω. Ακούτε και τη δύναμη του αέρα. Λοιπόν, πάμε πάλι στον ακραίο μας, αυτό να δω. Εδώ θα δούμε τώρα τα φτερά, τα όρθια, τα κορμιά και τα όρθια ψηλά φτερά που λέμε. Τον αφήνουμε αυτόν εδώ πέρα και πάμε τώρα αριστερά, αριστερά, εδώ είναι η ομαδάρα. Πάμε κοντά της. Και πάμε τώρα. Τώρα θαυμάστε. Εδώ σταματάει ο Μπανάνης, τραβάει μόνο η κάμερα. Και βλέπουμε την πασαρέλα. Η πασαρέλα. Ωπα, τι έγινε, τα άλλα που είναι. Έτσι να ανοίξω το πλάνο, να τα βρούμε. Α, ήρθανε πιο πάνω, μου φύγανε, ναι. Όχι στο βάθος, κάτσε να τραβήξουμε και τα βαθιά βαθιά. Αυτά είναι πολύ μέσα. Ναι, πήγα να ξεφύγουν. Όχι, δεν θα ξεφύγει κανένα. Τα αφήνουμε και αυτά και ερχόμαστε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε μια άλλη ομάδα. Έχει καιρό επάνω. Και τα στρίβει λίγο αριστερά. Δεν έχει σημασία. Το φτερό, φτερό όμως, ναι. Το καλό φτερό που λέμε, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός. Όπως πάντα δηλαδή, ναι. Μας έχει μάθει σε τέτοια. Τώρα θα βλέπετε όλες φωτογραφίες εδώ. Έχει πιάσει, έπιασε αέρας, έπιασε αέρας. Έπιασε παραπάνω από φορ. Ναι, ένα πεντάρι τώρα το έχουμε εδώ γεμάτο. Δεν χαλάνε όμως αυτά, όχι. Κάτσε να δω έναν στο κέντρο. Οπ, τον έπιασα πάνω που έστριβε. Εκεί τα βρήκε, τα έχει βρει καιρός τώρα και τα έχει κοπανίσει. Άστον αυτό να πάει μέσα. Πιο κάτω λοιπόν εδώ δεξιά, όπως βλέπουμε με το άλλο μάτι. Κάτσε να ζουμάρω, να εδώ έχουμε άλλες εικόνες. Παρεμφέρει δηλαδή. Πολύ μέσα, πάρα πολύ μέσα. Και έρχονται περπατητά. Όταν λέμε πολύ μέσα, κοιτάξτε. Εκεί. Και πάμε τώρα και μία στον ουρανό. Εδώ είναι στον ουρανό. Που σημαίνει στο πάτημα. Και το αξιόλογο τώρα ποιο είναι. Εκεί λοιπόν πετάνε έτσι. Και θα έργα με ένα πεντάρι. Πάντα πρέπει να λέμε και την ένταση του αέρα, έτσι. Και να μπούμε και λίγο στο κλίμα. Και κοιτάξτε και πού είναι. Τώρα, στο χρόνο αυτό, να εκεί. Έχουν κάνει φοβερό Σκόρπιο, πραγματικά. Πάω πάλι, κατέβασα την κάμερα προς τα κάτω. Εδώ, κοιτάξτε. Ναι, είναι πολύ καλός, μπράβο. Δεν υπάρχουν λόγια.
Κόντρα και έλα. Ειδικά ο από κάτω είναι ακόμα πιο καλύτερος. Άστους και αυτούς τους δύο. Α, πιο κάτω στο βάθος. Έχουμε και έναν εδώ. Αυτός είναι πολύ μακριά. Βρήκαμε και άλλον έναν στο δρόμο μας. Αυτές λοιπόν είναι οι εικόνες που βλέπω και βλέπετε του φίλου μας του Νιάκα, του συλλόγου εδώ της Κοζάνης. Είναι από τους καλούς καλούς εδώ Κοζανίτες, τουλάχιστον για μένα. Όταν μας δείχνει τώρα αυτές τις φωτογραφίες εδώ, δεν υπάρχουν λόγια, όχι. Και θα έλεγα με ένα σοβαρά δυνατό καιρό, έτσι. Ένα πεντάρι δεν είναι λίγο. Καρφωμένος εκεί πάνω. Πινέζα στον ουρανό. Πού να πάμε τώρα, εδώ. Εγώ κοιτάζω τα ξέφωτα, γιατί αλλού δεν μπορώ να τα δω τα πουλιά. Έτσι, βλέπω μια κουκίδα και πάω πάνω. Και εκεί πάνω πετάνε έτσι. Τέρμα ζούμε, ναι, τώρα τέρμα, τελείωσε. Εδώ τελείωσε ο μπανάνης. Λόγω της κουρτίνας τα βλέπετε. Ωραία περιστέρια, πολύ ωραία. Άστονα και αυτά να είναι. Ωχ, την πάτησα. Την πάτησα. Α, όχι, όχι, να. Εδώ βλέπω ένα στίγμα. Στίγματα βλέπω τώρα. Τα σημαδεύω. Οπ. Κοίτα, πόση ώρα ζουμάριζα, ε. Όποτε είσαι έτοιμος, ε. Ναι. Το μπόι το έχουμε. Από σένα εξαρτάται. Μην περιμένεις από μένα. Εγώ έχω κουρτίνα. Όπου και να είναι θα τα πιάνω. Μπράβο, μπράβο, Ρενιάκα, μπράβο σου. Ακόμα μία φορά σε έκανες ένα χαβά φανταστικό. Και στα πολύ πολύ ψηλά. Πάμε για την επιστροφή τώρα, ναι. Πάμε, πάμε, ναι. Για να δούμε τώρα και το πεσό τους. Αμάν, στην κάμερα. Φέτος πολλά περιστέρια πάνε να έρθουν πάνω μου και κόβουν πάνω να με χτυπήσουν. Και αυτό το άσπρο κοντά για την κάμερα. Προκάω εγώ με την κάμερα. Όλα έρχονται τώρα, μονοκόμματα. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο σου. Τελείωσε, τελείωσε. Πρέπει να κλείνει και έκλεισε και παράσταση. Εδώ, με αυτά εδώ. Όλα τα τράβηξα, όλα. Όλο το πεσό, ναι. Φοβερός, φοβερός. Να είχαμε κόσμο να χειροκρόταγε. Έχουμε έναν όμως. Σωτηράκι, το φιλαράκι σου χειροκρότα, ρε φίλε. Έτσι, ωραίος, μπράβο. Αλλά δούμε τώρα και μέσα τα λιοντάρια. Μπράβο, ρε Νιάκα. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, είσαι άρχοντας. Ναι, εννοείται. Ρώτος. Πάμε και στην κουμασάρα του τώρα. Να τα λέω. Εδώ είναι περισσότερο κλειστού. Κοιτάξτε μόνοι σας και πείτε μου. Πολύ ωραία περιστέρια. Άλλες βρίσκες. Πού που κάτι κεφαλάδικα, τι είναι αυτά ρε. Τα βρήκε ζενιάκα αυτά. Το Βόλο μου θυμίζει. Πολύ καλός παιδιά, έκανε μια πεταξιά. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματικά, δηλαδή είχε πολύ άρα. Εντάξει, να μου πεις εδώ είναι Κοζάνη, έτσι.
Και η Κοζάνη λογικό είναι να έχει αέρα. Και κρύο, κρύο. Σήμερα είχαμε γύρω στους 2 βαθμούς εδώ. Χειμωνιάτικη ημέρα. Και εγώ τα ξεκινήσα, πρέπει να έχει κανένα τεσάρι μόνο. Μποφόρ. Μετά στην πεταξιά πάνω τα βρήκε καιρός δυνατός. Δεν χαλάσανε όμως ούτε τα φτερά. Και κάνανε το πρόγραμμα κανονικά. Κανονικό σκορπίσανε, ανοίξανε. Και το γκρέμισμα τώρα το πεσό του Τουνιάκα το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Δεν παίζεται. Ειδικά σε εκείνο εκεί το στοιχείο δεν παίζεται. Λοιπόν, εδώ είναι και η ομαδάρα μας. Άπαντες παρόντες. Λοιπόν, φίλε Γιάννη Νιάκα, γιατί σε ξέρουν Νιάκα πιο πολύ. Ακόμα μια φορά, μπράβο. Φέτος είχαμε ένα καιρό με κουρτίνα, το ψάχναμε αυτό, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια σε τράβαγα με ήλιο. Είχαμε και μια μεσηνεφιά, θυμάμαι τότε με τη βροχούλα, θυμάσαι, και εκείνο ήταν ένα βίντεο φανταστικό. Είχες κάνει πουλιά, φοβερή, πουλιά, ναι, μπράβο, πουλιά, φοβερή πεταξιά. Ναι. Πεταξιά που μένει στην ιστορία πραγματικά. Λοιπόν, φέτος υπήρχε μια ιδιομορφία στην πεταξιά σου. Ξεκίνησες με ένα τριαράκι, τεσσαράκι και μετά τα βρήκε ένα πεντάρι, εξάρι πάνω ψηλά. Παρόλο αυτά, το λέω και πριν, τα πουλιά βγάλανε το πρόγραμμα αυτό που έπρεπε να βγάλουν. Σκορπίσανε, ανοίξανε, πετάγανε όρθια και η επιστροφή σου τώρα αυτή την ξέρουμε, εντάξει. Είπαμε, Κοζανίτη και επιστροφή. Ακόμα μια φορά, μπράβο ρε φίλε Νιάκα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, που ήρθες. Και θέλω να δώσω χαιρετήματα σε όλους όσους ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Γιατί είναι κάτι το ωραίο και όταν ασχολείσαι. Με τους περιστράτες σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, γιατί ωραίος. Το χόμπι αυτό είναι ψυχοθεραπεία. Το λέει, πιστεύω. Και το αισθάνεται, το βλέπει. Ναι, έτσι είναι. Γεια σου, ρε Γιάννα, ακόμα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.